βάρος υπέρ σε, μη άρης και ισχυρότερο σου και πλουσιωτέρο μη κοινώνει. Τι κοινωνήσει χύτρα προσλεύεται, αυτή προσκρούσει και αυτή συντριβήσεται. Και η απόδοση μη σηκώσεις βάρος πιο πάνω από τις δυνάμεις σου και με ισχυρότερό σου στο αξίωμα και στον πλούτο μην έχεις στενές σχέσεις. Ποια σχέση μπορεί να έχει η χωματένια χύτρα με το χαλκοματένιο καζάνι? Αυτή θα προσκρούσει και αυτή θα σπάσει. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά δεν ολοκληρώσαμε την ανάλυση του χωρίου. Γι' αυτό και συνεχίζουμε. Είχαμε πει για την περίπτωση που ένας απλός άνθρωπος μπορεί να παίζει με έναν αξιωματούχο, είτε στο στρατό είτε στην κοινωνία και τα λοιπά, να στιεύεται ή ότι άλλο, και ότι αυτό τελικά δεν έχει αγαθά αποτελέσματα και ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ακόμη πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός σε εκείνους οι οποίοι έχουν αξιώματα, και ότι δεν πρέπει ποτέ να εκμεταλλευόμεθα το αξίωμά τους. Πρέπει να υπάρχει μια διάκριση. Μην πούμε ότι θα πιώσουμε φιλία με αυτόν διότι έχει αξίωμα και μπορεί αυτός να μας χρειαστεί. Μπορούμε να έχουμε βέβαια να έχουμε μια κοινωνία μαζί του, αλλά όπως θα δούμε στα πιο κάτω χωρία, όχι σήμερα. Η κοινωνία αυτή είναι, όπως ακριβώς συνιστάται και λέγεται και από το λαό μας λέγεται αυτό, τόσο κοντά όσο να μην κρυώσεις και τόσο μακριά, συγγνώμη, τόσο κοντά όσο να μην καείς και τόσο μακριά όσο να μην κρυώσεις. Είναι μια θέση αρίστη, η οποία πρέπει πάντα να διατηρείται από τους ανθρώπους έναντι εκείνων που έχουν αξιώματα. Για να μην πω, αυτό είναι μια γενικότερα συμβουλή αν θέλουμε να έχουμε αγαθές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Διότι απλούστατα είσαι το τσουκάλι και όταν βρεθείς δίπλα στο μεταλλικό καζάνι κινδυνεύεις να συντριβείς εάν ξεπεράσεις τα όρια αυτής της σχέσεώς σου. Το ίδιο ισχύει βέβαια και δια τους πλουσίους. Δηλαδή, εσύ είσαι πτωχός άνθρωπος, μη κάνεις συντροφιά με πλουσίους, δεν ξέρεις πού αυτό το πράγμα θα σου βγει. Έτσι βλέπουμε ότι ο ιερός συγγραφεύς εξαντλεί το θέμα του στους 6 επομένους στίχους. Και εκεί θα δούμε τις ανάλογες επιπτώσεις, όπως ο σοφός Σιράχ μας τα περιγράφει. Είδαμε ένα παράδειγμα του ιερού συγγραφέως, ότι βάρος υπέρ σε μη άρης, βάρος πιο πάνω από σένα να μη σηκώσεις. Ο ερμηνευτής πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, ο Μακαρίτης, που υπομνημάτισε τη Σοφία Σιράχ, βέβαια και όλη την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει το παράδειγμα αυτό κάπως αυτοτελώς. Δηλαδή, ενώ το παράδειγμα είναι για εκείνα που θέλει να πει και να διασαφήσει, όμως ο πατήρ Ιωήλ το βλέπει κάπως ανεξάρτητο. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σας έλεγα ότι ένα παράδειγμα δεν είναι ποτέ αποδεικτικό στοιχείο, αλλά διασαφιστικό. Προσέξτε αυτό. Δεν είναι ποτέ αποδεικτικό στοιχείο, αλλά διασαφιστικό. Δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να υποστηρίξουν μία άποψή τους με ένα παράδειγμα και νομίζουν ότι αυτό αποτελεί απόδειξη. Δεν είναι σωστό. Και νομίζουν οι άλλοι ότι πρέπει να πιστούν. Και δυστυχώς πείθονται με το παράδειγμα. Να σας πω έτσι γρήγορα. Για να αποδείξουν ότι υπάρχει τύχη. Ακούσατε. Για να αποδείξουν ότι υπάρχει τύχη, κυκλοφορούν το εξής περιστατικό, ανέκδοτο, όπως θέλετε, πάρτε το. Κάποτε κάποιος ήταν πολύ φτωχός. Και σκέφτηκαν κάποιοι φίλοι του να του ρίξουν στο δρόμο ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα. Του το ρίξαν και περίμεναν να ειδούν τι θα κάνει αυτός. Θα το βρει βέβαια και να πει ότι το βρήκα, να κάνει καλύτερη τη ζωή του. Κάποια στιγμή είπε, όταν κοντεύε να πλησιάσει σε εκείνο το σημείο, για να δω οι στραβοί πώς περπατάνε. Και έκλεισε τα μάτια του και σε κάποια απόσταση περπατούσε χωρίς να βλέπει. Προσπέρασε λοιπόν το πουγγί
και δεν το είδε. Απόδειξης υπάρχει τύχη. Μα αυτό δεν είναι απόδειξη. Αυτό δεν είναι απόδειξη. Αν θα λέγαμε ότι υπάρχει μια ιστορία, μπορεί να διασαφίζει κάτι, αλλά δεν είναι ποτέ ποτέ απόδειξη. Σας το είπα γιατί δυστυχώς τέτοια στο λαό μας κυκλοφορούν υπεράφθονα και ας το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι λοιπόν εδώ απομονώνει, σας είπα, ο πατήρ Γιανακόπουλος το χωρίον αυτό και το εξηγεί κάπως πιο ανεξάρτητα. Γι' αυτό ας με επιτρέπει και εμένα να κάνουμε αυτή την περαιτέρω, θα λέγαμε, ανάλυση, ανεξάρτητα από το χωρίο, το ξαναλέγω. Καταρχάς, εκείνο το μη σηκώσεις βάρος πιο πάνω από τις δυνάμεις σου αναφέρεται στα οικονομικά. Δηλαδή, αν έχεις κάποια αλφα οικονομικά, δεν πρέπει να απλωθείς πιο πέρα από αυτά, διότι θα χρεοκοπήσεις, είναι πάρα πολύ φυσικό. Κατόπιν θα αρχίσεις να πέφτεις στον δανεισμό. Ο δανεισμός είναι ένα κακό πράγμα. Να φοβήστε, αγαπητοί μου, των δανεισμών. Όχι να δανείσετε, δεν έχει πολύ σημασία. Να δανειστείτε. Να φοβήστε των δανεισμών. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, μη δανείζεστε χρήματα. Και πολλές φορές χαλούν οι σχέσεις των ανθρώπων όταν υπάρχει ο δανεισμός μεταξύ δανειστού, δανειζομένου και δανειστού. Χαλάνε οι σχέσεις, γιατί καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε τα χρήματα εν καιρό να τα δώσουμε, θα στα δώσω, μα τι έπαθες και δεν μου τα δίνεις, μα τι και εσύ, γιατί φωνάει, μα θα στα δώσω, τα γνωστά, κάποτε αυτά δεν επιστρέφουν ποτέ κλπ. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι καλά πράγματα. Κόβουμε την καλημέρα μας, χαλάμε τις φιλίες μας, κάποτε και συγγενικές μας σχέσεις. Γενικά δε όταν δεν προσέχουμε στα οικονομικά μας, ξοδεύουμε πιο πολλά από εκείνα τα οποία εισπράττουμε, οδηγούμεθα σε ένα οικονομικό αδιέξοδο και με αποτέλεσμα να έχουμε επιπτώσεις όχι μόνο οικονομικές αλλά και ηθικές και πνευματικές. Μην νομίσετε αυτά που μοιάζουν τόσο υλικά πράγματα ότι δεν έχουν πνευματικές επιπτώσεις. Αν δεν είχαν, ο Λόγος του Θεού δεν θα περπατούσε να μιλάει όπως μιλάει έτσι. Βλέπετε η Σοφία Σιράχ, Παριμίες και τα λοιπά, Σοφία Σολομώντος, τι άλλο κάνουν παρά να τονίζουν αυτά τα θέματα του πρακτικού βίου, γιατί ακριβώς έχουν πνευματική διάσταση και πρέπει να προσέχουμε σε όλα αυτά. Ακόμη όταν η εργατικότητα ενός ανθρώπου υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του. Όταν δηλαδή δουλεύει 16 ώρες ή 20 ώρες για να βγάλει περισσότερα χρήματα, διότι έχει ανάγκες, διότι αγόρασε αυτοκίνητο και πρέπει να το εξοφλήσει ή σπίτι ή δεν ξέρω τι άλλο, και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πολύ γρήγορα έχουμε μία πτώση των σωματικών δυνάμεων, μία κατεξάντληση αλλά και των ψυχικών δυνάμεων, και το πράγμα δεν είναι καλό. Ακόμη δεν πρέπει να σηκώσει βάρος κανείς παραπάνω με την μορφή της αναλήψεως ευθυνών ή δημοσίων ή ιδιωτικών, διότι οι ευθύνες είναι ένα βάρος, και μάλιστα ένα βάρος πολύ περισσότερο από το να σήκωνες 100 κιλά στην πλάτη σου. Ποτέ να μην ζητούμε να αναλάβουμε αυτές τις ευθύνες, όχι όταν απλώς μας τις αναθέτουν, αλλά και πολύ περισσότερο όταν εμείς πηγαίνουμε να τις αναζητήσουμε, διότι σίγουρα θα φτάσουμε σε αποτυχία εάν δεν μπορούμε να σηκώσουμε τις ευθύνες αυτές. Και είναι πασίγνωστο, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι της γης, αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε φύλαρχοι. Αγαπάμε να κάνουμε τον αρχηγό, αγαπάμε να διοικούμε. Γι' αυτό και έχουμε έναν πολύ κομματισμό και παντού πάντα μαλώνουμε ποιος θα πάρει την αρχηγία κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, και οι άνθρωποι δεν μετρούν και δεν ζυγίζουν τις ευθύνες των, ότι αυτό τι σημαίνει που αναλαμβάνω και ότι θα οδηγηθούμε σε αποτυχία. Είναι δυστυχώς κάτι που δεν το μετράμε. Έχουμε μία έτσι χαριτωμένη περίπτωση, μας διασώζει ο Πλάτων, νομίζω ο Ξενοφών στα απομνημονεύματά του, δεν ενθυμούμε, κάποτε ένας Αθηναίος νεαρός, ο Ευθύδημος, συνήθισε τον Σωκράτη στον δρόμο
ήταν στεφανωμένος ο Ευθύδημος και πήγαινε για να προσφέρει θυσία εις τον Θεό. Όταν προσέφεραν θυσία, βάζαν ένα στεφάνι με λουλούδια επάνω στο κεφάλι του. Τον ρωτάει ο Σωκράτης που πηγαίνεις και εκείνος του είπε ότι πάει να θυσιάσει. Και του λέει ο Σωκράτης, και τώρα τι θα ζητήσεις από τον Θεό? Τι άλλο? Του λέγει, από πλούτον δύναμη και κάποια μέρα να μπορέσω να διοικήσω την πόλη των Αθηνών. Του λέγει λοιπόν με τη γνωστή μέθοδό του ο Σωκράτης ότι αν ο πλούτος αυτός τελικά σε οδηγήσει στην ασωτεία, θα σε συνέφερε να σου δώσει ο Θεός τον πλούτον που ζητάς? Λέγει όχι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ζητήσεις αυτό. Ύστερα, είσαι σίγουρος ότι έχεις ικανότητες να κυβερνήσεις την πόλη των Αθηνών? Και αν τελικά την οδηγήσεις την πόλη σε ένα αδιέξοδο, σε μια πολεμική κατάσταση και την καταστρέψεις την πόλη, σε συμφέρει να ζητήσεις από το Θεό να σου δώσει το να γίνεις κυβερνήτης της πόλεως? Λέγει εκείνος όχι. Τότε λοιπόν τι θα ζητήσεις? Εκεί σταματάει ο Ευθύδημος και λέει, δεν ξέρω. Σαν τι θα μπορούσε να μου πεις εσύ να ζητήσω? Μάλιστα, επιτρέψατε μου, εδώ θα μπορούσα να σταματήσω για να σας δείξω ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι αν θα τα βγάλουμε πέρα. Αλλά επειδή είναι πολύ ωραία η συνέχεια, ο Σωκράτης απαντάει, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω τι να ζητήσεις. Αλλά περίμενε όμως, περίμενε. Θα έλθει εκείνος ο οποίος θα μας διδάξει πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Βέβαια φανερώνει, είναι, διακρίνεται εδώ μία προφητεία εις τον έξω κόσμο, των εθνικών κόσμων. Είναι συγκλονιστικό. Θα έρθει εκείνος που θα μας διδάξει πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ύστερα από 4 αιώνες ήλθε εκείνος και μας έμασε πώς να προσευχόμεθα και να λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής κλπ. Βλέπετε, είναι καταπληκτικό. Εγώ μένω όμως στο σημείο ότι κανείς δεν πρέπει να αναλαμβάνει πράγματα σαν ένα βάρος που είναι πιο πάνω από τη δύναμή του. Τι να πει κανένας δε για την ανάληψη του βάρους της ιεροσύνης? Όταν βλέπω νεωτέρους οι οποίοι με πάσαν ευκολία καταρχάς θέλουν να λύσουν, λυπούμε που το λέγω, το επαγγελματικό των πρόβλημα και νομίζουν ότι καταφεύγοντας στην ιεροσύνη τόνισαν. Πω φρίκι, 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 φρίκι. Διάλεξαν τον θάνατον στην πραγματικότητα και το δικό τους και τον άλλον τον θάνατον. Αλλά πώς μπορείς να λες ότι θα γίνω ιερεύς και χοροπηδάς από τη χαρά σου? Ξέρετε τι βάρος έχει η ιεροσύνη? Ξέρετε πόσο κανείς πρέπει να την υπολογίσει και πόσο πρέπει να βασανιστεί? Αν βέβαια κληθεί, το ξαναλέγω, να το βασανίσει, δεν θα απορρίψει, γιατί αν οι πάντες απορρίπτουν τότε τι θα γίνει? Αλλά θα πρέπει να το βασανίσει πάρα πολύ, ακριβώς να δείξει ότι επιτέλους υπελόγισε μερικά πράγματα. Τα ελείποντα συμπληρώνει, όπως λέμε και σε μια σχετική ευχή της, κεντρική μάλιστα ευχή της χειροτονίας, τα ελείποντα αναπληρώνει η Θεία Χάρις. Εμείς όμως από την ανθρωπίνη πλευρά πρέπει να λογαριάσουμε πολύ πολύ το θέμα αυτό. Το λέγω, αν κάποιος ή κάποιο παιδί σας εκδηλώσει την επιθυμία, να μην το κάνει αυτό αβασάνιστα. Να μην το κάνει. Επιτρέψατε μου εδώ να σας πω, μια που είπα τούτο το σημείο, η μητέρα του πατρός Ευσεβίου Ματθοπούλου, του Ιδρυτού της Ζωής, όταν έβλεπε το παιδί της να έχει μία κλίση προς την ιεροσύνη, του λέει, παιδί μου, ξέρεις τι θα πει η ιεροσύνη? Η ιεροσύνη είναι όπως το μάτι, το οποίο δεν ανέχεται ούτε τη παραμικρή σκόνη. Όταν μπει ένα μόριο σκόνης μέσα στο μάτι, το κρύβουμε το μάτι μας. Δεν το ανεχόμεθα. Έτσι είναι η ιεροσύνη. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας μόμος, καμία κατηγορία, και πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
για να ανεβείς αυτά τα δύο ή τρία σκαλοπάτια του Σολέα. Σολέα λέμε αυτή την περιοχή εδώ με τα σκαλοπάτια. Δεν είναι δύο-τρία σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας που θα έλεγε κάποιος, τι είναι και δύο-τρία σκαλοπάτια, θα αναβαίνει κανείς πολύ εύκολα. Ξέρετε τι προϋποθέσεις θέλουν αυτά τα δύο-τρία σκαλοπάτια και πόσο βάρος κανείς έχει να σηκώσει. Αλλά είναι και το αισθητόν βάρος, αν θέλετε. Το αισθητόν βάρος. Δηλαδή μπορεί να σηκώσεις μία πέτρα, ένα βράχο των 100 ή των 200 κιλών. Το εντελώς αισθητόν βάρος. Αν το σηκώσεις, θα πάθεις δισκοπάθεια. Είναι πάρα πολύ απλούν. Ή ακόμα, καλή ώρα, εγώ, θα πάθεις καμιά αποκόλληση, μάλιστα αν έχεις μυοπία, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, που δεν επιτρέπεται να σηκώσεις μεγάλο βάρος όταν έχεις μυοπία. Όπως θα γνωρίζετε, ο Αιγαίος του Αιγαίος, εκ του οποίου έχουμε και το Αιγαίον Πέλαγος, όταν έφυγε από την Τριζίνα και ήρθε στην Αθήνα να διοικήσει την Αθήνα, άφησε μωρό τον Θησέα. Άφησε παραγγελία ότι αφού έσκαψε ένα λάκκο και έβαλε ένα ζευγάρι πέδιλα και ένα σπαθί και έβαλα πάνω ένα βράχο, μια πολύ μεγάλη πέτρα, άφησε παραγγελία: όποτε ο γιος του μπορέσει να σηκώσει την πέτρα, τότε θα βρει κάτι κάτω από την πέτρα να τα πάρει μαζί του και να έρθει στην Αθήνα. Αλλιώτικα να μην έρθει στην Αθήνα. Πράγματι, όταν έγινε νέος ο Θησεύς, είχε τη δύναμη και σήκωσε την πέτρα και βρήκε από κάτω ένα ζευγάρι πέδιλα και ένα σπαθί. Φόρεσε τα πέδιλα, ζώστηκε και το σπαθί και τότε έφτασε στην Αθήνα. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε? Σήμαινε ότι μπορούσε να αναλάβει το βάρος, σήκωσε βράχο, μεταφορικός. Μπορούσε να σηκώσει το βάρος της διαδοχής της βασιλείας στην Αθήνα. Αν και δεις προσπαθήσει να σηκώσει ένα βάρος ενώ δεν έχει ακόμα την ικανότητα, θα αποδειχθεί βέβαια ανώριμος και αδόκιμος. Όσο για το άλλο παράδειγμα που είπε ο ιερός συγγραφεύς, δηλαδή της χύτρας και του καζανιού, ο λαός μας λέγει ότι όταν χτυπήσει το αυγό στην πέτρα, το αυγό θα σπάσει. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει κανείς να τα βάζει ή να αντιμετωπίζει με δυνατοτέρος του μια υπόθεσή του, γιατί σίγουρα θα ζημιώσει. Πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ότι θα βρω το δίκαιο μου. Ναι, μπορούμε να πούμε όταν έχουν πια βελτιωθεί οι σχέσεις της δικαιοσύνης, οι πολίτες μέσα σε ένα πολίτευμα δικαιότερο κτλ. Μπορείς να βρεις το δίκαιο σου, αλλά τι τα θέλετε, δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου. Γι' αυτό καλόν είναι, μπορείς να βρεις αλλά δεν μπορείς να βρεις. Πάντοτε θα υπάρχει η προσωποληψία, η υδροληψία, η υδροδοκία, δηλαδή πάντα κάτι θα υπάρχει. Ο δυνατότερός σου οπωσδήποτε θα έχει εκείνους που θα τον καλύψουν και θα ζημιώσεις το τέλος εσύ. Γι' αυτό καλόν είναι να μην βρεθούμε στη δύσκολη ανάγκη, όσο εξαρτάται τουλάχιστον από εμάς, να έχουμε αντιδίκους, ανθρώπους με αξιώματα μες στην πολιτεία ή στην κοινωνία ή με πλουσίους.